2 Μαΐου, όταν δηλαδή μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων του ΙΚΑ οι συντάξεις του μηνός Ιουνίου, θα αρχίσουν οι περικοπές κατά 12% στις κυρίες συντάξεις, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ. Οι μειώσεις κατά 12% θα αφορούν στο ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή, στα 1.400 ευρώ η μείωση θα είναι 12 ευρώ. Θα ισχύσουν αναδρομικά από 1η-1η του 2012 και οι κρατήσεις θα γίνουν σε 8 ισόποσες δόσεις. Οι αναδρομικές κρατήσεις για κύριες συντάξεις θα φτάσουν έως και τα 820 ευρώ. Σαφώς και ανησυχούμε. Όπως γίνονται αυτά, έχουμε μείνει στον άσο, θα μας πάνε. Και είναι επόμενα, συνεχεί όλος ο κόσμος και όλοι οι συνταξιούχοι και είναι ενεργεία. 404 σύνταξη μετά τα 1.500 άνοιγμα. 86 χρονών είμαι. Και καταλαβαίνετε τις δυσκολίες. Σε περίπτωση που ο ίδιος συνταξιούχος παίρνει δύο συντάξεις, η μείωση του 12% αφορά στο άθροισμα και των δύο συντάξεων και γίνεται από το ταμείο που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό της σύνταξης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που παίρνει από Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθεριών Επαγγελματιών 800 ευρώ και από ΙΚΑ 605 ευρώ, σύνολο συντάξεων 1.405 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ, δηλαδή επί του ποσού των 105 ευρώ. Άρα στα 105 ευρώ η μείωση θα είναι 12 ευρώ και 60 λεπτά, η οποία θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, δηλαδή αυτή που παίρνει ο συνταξιούχος από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθεριών Επαγγελματιών. Αυτού του είδους η νεοφιλελεύθερη θύελα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ισοπεδώσει τους εργαζόμενους. Από τις μειώσεις αυτές τις κύριες συντάξεις εξαιρούνται συνταξιούχοι γύρατος αναπηρίας που λαμβάνουν εξωδρευματικό επίδομα ή επίδομα απόλυτης αναπηρίας, θύματα τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και οι οικογένειές τους, συνταξιούχοι που πάσχουν από μεσογειακή ανεμία και συνταξιούχοι των οποίων η αναπηρία επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή τους. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για τα ταμεία που δίνουν το ΕΦΑΠΑΞ. Εξετάζεται λοιπόν το ενδεχόμενο μείωσης έως και 30% του ΕΦΑΠΑΞ σε ορισμένα ταμεία και εναλλακτικά η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.